Καλημέρα. Εκλογές 2019 από τις διαχωριστικές γραμμές δεξιάς-αριστεράς, τις νέες πολιτικές ταυτότητες στο θέμα. Ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Και πάμε απευθείας. Υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές αριστεράς-δεξιάς τώρα. Εκλογές 19. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Ιστορικά στην Ελλάδα η διαχωριστική γραμμή αριστεράς-δεξιάς είχε έντονη ιστορική αναφορά στον εμφύλιο. Από τότε έχουν περάσει 70 χρόνια και μεγάλες πολιτικές προσωπικότητες όπως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Χαρίλαος Φλωράκης, ο Λεωνίδας Κύρκος, ο Παύλος Μπακογιάννης φρόντισαν με τις πράξεις και το έργο τους η ιστορία αυτού του εμφυλίου να μείνει πίσω και να μείνει ένας παράγοντας διχασμού των Ελλήνων. Όμως υπάρχουν οι ιδεολογικές διαχωριστικές γραμμές μεταξύ αριστεράς και δεξιάς, οι οποίες ασφαλώς είναι υπαρκτές αλλά αρκετά δυσδιάκριτες σε σχέση με το τι συνέβαινε πριν από 30 χρόνια, για παράδειγμα. Δεν είναι άλλη αιτία γι' αυτό, κατά την ταπεινή μου γνώμη, από το παγκόσμιο 89 και 91, όταν κατέρευσε ο υπαρκτός σοσιαλισμός και όταν η αριστερά παγκοσμίως, άρα και στην Ελλάδα, υποχρεώθηκε να αναγνωρίσει την αξία της ελεύθερης οικονομίας, της οικονομίας της αγοράς, την γενικότερη αξία της ελευθερίας ως πρόταγμα για το δημόσιο βίο, την διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, την διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Όλα αυτά, αγαπητέ κύριε Σκουρή και αγαπητοί φίλοι, που τα σοσιαλιστικά κόμματα, η ευρύτερη αριστερά, τα ονόμασε με τον θεωρητικό τρόπο ο τρίτος δρόμος και με τα οποία μάλιστα πέρασε μια δεκαετία αρκετά ισχυρή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στην πατρίδα μας. 25 χρόνια αργότερα, για λόγους που μπορεί να τους συζητήσουμε αν θέλετε μετά, βρέθηκε στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο του πήρε κάποιους μήνες ή ελάχιστο χρόνο για να φύγει ως διαχειριστική πρακτική από τα ιδεολογήματα που είχε στο μυαλό του και να αναγκαστεί να υποκληθεί και μάλιστα με πολύ μεγάλη άνεση και ευχαρίστηση και εκείνος στην πορεία των ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα, στις μεταρρυθμίσεις που είχαν επιβάλει έως τότε τα μνημόνια, στο να υπογράψει δύο καινούργια μνημόνια, στο να αναγάγει ως κυρίαρχο θέμα τη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά τις διεθνείς σχέσεις και μια σειρά άλλα πράγματα τα οποία διέλυαν τον μέχρι τότε ιδεολογικό του γονότυπο. Παρότι τον κράτησε όπως είχε. Επομένως, θα έλεγα ότι τις δεκαετίες μετά το 90 η αριστερά έγινε δεξιότερη σε όλα και γι' αυτό το λόγο και τα ιδεολογικά όρια είναι δυσδιάκριτα. Αλλά την ίδια στιγμή η ταχύτητα με την οποία εξελίχθηκε η παγκοσμιοποίηση οδήγησε τις κοινωνίες, οδήγησε τις δυτικές κοινωνίες σε πολύ σοβαρούς προβληματισμούς, γιατί προέκυψαν θέματα όπως η μεγάλη τραπεζική κρίση που μεταδόθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2008 σε ολόκληρη τη Δύση, το μεταναστευτικό, τα προβλήματα της ασφάλειας και ασφαλώς η ταχύτατα εξελισσόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, γεγονότα τα οποία κρύβουν και δυνατότητες αλλά και μεγάλες προκλήσεις και πολύ μεγάλους κινδύνους. Και γι' αυτό υπάρχουν και αντιδράσεις στις δυτικές κοινωνίες που εκφράζονται με διάφορα πολιτικά μορφώματα τα οποία ενδεχομένως σε ευρωεκλογές να έχουν και ισχυρή απήχηση. Όλα αυτά τι σημαίνουν? Ότι οι ιδεολογικές διαχωριστικές γραμμές υπάρχουν, αλλά είμαστε σε μια εποχή αναδιαμόρφωσης των πολιτικών ταυτοτήτων. Έχουμε οι πολιτικές ταυτότητες. Οι πολιτικές ταυτότητες. Ποιες είναι οι νέες πολιτικές ταυτότητες, για να προλάβουμε τον χρόνο? Θέλω να μιλήσω σε αυτό από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύω ότι τα 3,5 χρόνια της ηγεσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει προχωρήσει σε ένα πρωτότυπο πείραμα για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, όπου δίπλα στις βασικές αρχές, στις βασικές αξίες της ελευθερίας και της αλληλεγγύης, πρόσθεσε και εμπλούτησε την ταυτότητά της με ισχυρή δύναμη, με χαρακτηριστικά πατριωτικά και κοινωνικά. Δεν μπορεί να προχωρήσει η ανασυγκρότηση και η αναγέννηση της Ελλάδας δίχως την ανάπτυξη ενός νέου πατριωτισμού. Στοιχεία τα οποία χαρακτήρισαν και χαρακτηρίζουν την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και στο θέμα των Σκοπίων, αλλά ιδίως στο θέμα το δημογραφικό, που αποτελεί μια τεράστια εθνική πρόκληση για τις επόμενες δεκαετίες. Από την πλευρά του χώρου της κεντροαριστεράς, τον οποίο επιθυμεί πλέον να καλύψει ο κύριος Τσίπρας,
Πιστεύω ότι η τακτική του αυτή, η στρατηγική του αυτή είναι ανεδαφική και προσχηματική. Δεν είναι καθόλου αξιόπιστη. Αν ο κ. Τσίπρας ήθελε να αποτελέσει με αξιόπιστο τρόπο την ελληνική κεντροαριστερά, θα έπρεπε να έχει συνεργαστεί με το Πασόκ, με το Ποτάμι, όταν του είχε δοθεί στην αρχή η δυνατότητα. Προτίμησε έναν ακροδεξιό και λαϊκιστικό σύμμαχο και οδήγησε τα πράγματα εδώ που τα οδήγησε. Επομένως, ο κ. Τσίπρας έχει επιμείνει να παραμείνει στον ιδεολογικό του γονότυπο τον αρχικό, αυτόν που εκφράζεται από τον μαδουρισμό, από τον κρατικισμό, από το ατελείωτο κομματικό και πελατειακό κράτος, τις βασικές αιτίες δηλαδή που έφεραν την Ελλάδα στην κρίση. Η εκλογική συμπεριφορά καθορίζεται από τις νέες πολιτικές ταυτότητες. Θέλω να θυμίσω στους αγαπητές φίλες και στους αγαπητούς φίλους ότι πριν από 7 χρόνια η Ελλάδα βίωσε μέσα σε 35 ημέρες δύο εκλογικές αναμετρήσεις, τις οποίες οι ίδιοι άνθρωποι έδωσαν δύο τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. Η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη αναμέτρηση βρέθηκε με λίγο κάτω από 19% στο ιστορικά χαμηλότερο σημείο της. Ένα μήνα μετά βρέθηκε στο 30% και ο ΣΥΡΙΖΑ σκαρφάλωσε πρώτα στο 17% και στη συνέχεια στο 27%. Όλα αυτά δεν ήταν διαφορετικές απαντήσεις σε δημοσκοπήσεις. Όλα αυτά ήταν διαφορετικές εκλογικές συμπεριφορές. Τι έγινε ξαφνικά? Έγιναν οι Έλληνες αριστεροί ή έγιναν δεξιοί? Όχι. Εδώ προκύπτει το βασικό συμπέρασμα, το βασικό μήνυμα. Στη δεκαετία της κρίσης, οι ελληνικές βουλευτικές εκλογές δεν είναι εκλογές πολιτικών ταυτοτήτων. Είναι εκλογές διακυβευμάτων, είναι εκλογές διλημάτων. Άρα τα αποτελέσματα διαμορφώνονται κυρίως στο τελευταίο χρονικό διάστημα προς τις εκλογές και το κρίσιμο είναι ποια πολιτική δύναμη και ποιος παράγοντας έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει το διακύβευμα των εκλογών και να δώσει μία απάντηση στην οποία θα μπορέσει να συντάξει πλειοψηφικά τις δυνάμεις μαζί του. Λες δηλαδή ότι οι εκλογές, οι δύο αναμετρήσεις του 2015 δεν κατέδειξαν μία υπεροχή των δυνάμεων της αριστεράς, μία επικράτηση? Όχι. Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 ήταν μία νίκη του λαϊκισμού. Δεν ήταν μία νίκη της αριστεράς. Κατασκευάστηκαν τρεις διαχωριστικές γραμμές, μνημόνιο, αντιμνημόνιο, παλιό, νέο και καθαρό έναντι διεφθαρμένου, οι οποίες μέσα σε 4 χρόνια αποδείχθηκαν και οι τρεις ότι δεν είναι πραγματικές. Γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τη δυνατότητα να ξανακερδίσει με βάση αυτές καμία εκλογική αναμέτρηση. Πάμε λοιπόν λίγο και στο πιο ψητό. Πότε θα γίνουν οι εκλογές? Και να σου πω ποια θα είναι η ατζέντα τους. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Όποιος είναι στο μυαλό του κυρίου Τσίπρα θα δώσει πόσο? 3,5. Τέλεια. Όποιος είναι στο μυαλό του κύριου Τσίπρα μπορεί να δώσει μια σίγουρη απάντηση. Πιστεύω ότι και ο ίδιος ταλαντεύεται, όμως προσωπικά θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Ο κύριος Τσίπρας, εάν θέλει να επιβιώσει πολιτικά, έχει τη μοναδική λύση να κάνει εκλογές το Μάιο. Διότι θα είναι τέτοιο το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών, που θα θέσει σε πολύ μεγάλη αμφισβήτηση την ισχύ του και την προοπτική του, ακόμα και στο συνολικό χώρο της κεντροαριστεράς. Εκτιμώ ότι στην περιφερειακή κάλπη ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να εκλέξει περιφερειάρχη κανένα στέλεχος του. Θα υπολείπεται σοβαρά από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θα έχει πολύ ισχυρές δυνάμεις, αλλά εκτιμώ ότι θα υπολείπεται και από το ΠΑΣΟΚ, ουρά του οποίου έγινε σε πάρα πολλούς δήμους και σε πάρα πολλές περιφέρειες. Και αυτό θα το πληρώσει από στρατηγική άποψη. Άρα, αν ο κ. Τσίπρας θέλει να προλάβει αυτές τις εξελίξεις, είναι υποχρεωμένος να κάνει ταυτόχρονα εθνικές εκλογές. Εάν δεν το κάνει αυτό, θα θέσει σε μεγάλο πρόβλημα αυτό που έως τώρα φαίνεται να έχει πετύχει, δηλαδή την πρωτοκαθοδρία του σε αυτόν τον ευρύτερο χώρο εκτός Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, στην ερώτησή σας, κύριε Σκουρή, ποιο θα είναι το δίλημα των εκλογών. Για μας, για τη Νέα Δημοκρατία, το δίλημα των εκλογών, τα διακυβεύματα των εκλογών είναι η οικονομία και η ασφάλεια. Η Νέα Δημοκρατία είναι προετοιμασμένη να καταθέσει τις δικές της θετικές δεσμευτικές προτάσεις για να ξαναδώσει μια ρεαλιστική ελπίδα στον ελληνικό λαό, ο οποίος είναι βαθύτατα απογοητευμένος. Με το τρίπτυχο ελευθερία, αλληλεγγύη και πατριωτισμός, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να συσπυρώσει όλους τους Έλληνες, μπορεί να συσπυρώσει πολίτες οι οποίοι στο παρελθόν μπορεί να ψήφιζαν από το άκρο δεξιό μέχρι τη δημοκρατική αριστερά. Όλος ο υπόλοιπος χώρος, νομίζω ότι στις επόμενες εκλογές μπορεί να εκφραστεί μέσα από τη Νέα Δημοκρατία για να επιτευχθεί μια πολύ μεγάλη πολιτική αλλαγή.
Ωστόσο, δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ πρόκειται να κάνει την πιο μαύρη και την πιο κίτρινη εκλογική αναμέτρηση που έχει βιώσει ο ελληνικός λαός, διότι δεν είναι σε θέση να υπερασπιστεί τίποτε από ό,τι έχει κάνει και θα επιδιώξει ως κεντρικό διακύβευμα των εκλογών να είναι να μην έρθει ο κύριος Μητσοτάκης. Θα μπορούσε να έχει αποτελέσματα κάτι τέτοιο σε άλλες εποχές, αλλά ζούμε στην εποχή που ο ελληνικός λαός έχει αποφασίσει ότι στις επόμενες εκλογές θα πει να φύγει ο κύριος Τσίπρας, αναζητώντας ταυτόχρονα μια θετική λύση που πιστεύω ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία αξιόπιστα θα του προσφέρει. Ούτε ένα λεπτό, αλλά αν γίνουν μόνες ευρωεκλογές χωρίς τις εθνικές, δεν ανησυχείτε μήπως έχουμε χαλαρή ψήφο, όπως για παράδειγμα ακόμα και το 2014, που τα ποσοστά ήταν 26 και κάτι με 22 και κάτι. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η Νέα Δημοκρατία έχει όλη τη δυνατότητα να πάρει πολύ παραπάνω από το 26% που είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2014, όταν 6 μήνες μετά έφτασε και στο 36% στις βουλευτικές εκλογές. Προσωπικά πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα κάνει μια εθνική καμπάνια με επικεφαλής τον πρόεδρό της, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος αποτελεί τη μόνη αληθινή, στέρεη και αξιόπιστη ελπίδα που έχει η ελληνική κοινωνία για το επόμενο διάστημα. Φτάσαμε ακριβώς στο χρόνο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο.